θύμιζαν κινητοποιήσεις της δεκαετίας του 80 με τα δεδομένα του 2011. Ο κόσμος βγαίνει πάλι στους δρόμους κατά της ατομικής ενέργειας. Οι μαζικές διαδηλώσεις και του περασμένου Σαββατοκύριακου δείχνουν ότι το αντιπυρηνικό κίνημα στη Γερμανία αναζωογονείται. Καταλυτική ήταν η τραγωδία στην Ιαπωνία. Η κυβέρνηση του Βερολίνου αποφάσισε να κλείσει για ένα τρίμηνο καταρχήν 7 από τα 17 πυρηνικά εργοστάσια και μολονότι αυτό συνέβη από τη μια μέρα στην άλλη, η πράξη έδειξε ότι δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα στην ενεργειακή επάρκεια της Γερμανίας. Ja, es zeigt sich, dass wir tatsächlich die Atomkraftwerke nicht brauchen für die Versorgung. Das kommt daher, dass der Markt sehr gut vorbereitet war auf diese Situation. Denn bis letzten Herbst galt ja noch das alte Ausstiegsgesetz. Und danach wären sowieso planmäßig diese 7 AKWs jetzt in diesem und in den nächsten 2 Jahren vom Netz gegangen. Dadurch war der Strommarkt vorbereitet und wir haben tatsächlich genug Kapazitäten im Markt. Μέχρι πρότινος η κυβέρνηση της Μέρκελ έλεγε ότι είναι απολύτως απαραίτητα για την ενεργειακή επάρκεια της Γερμανίας, αλλά το Ινστιτούτο Εφηρμοσμένης Οικολογίας στο Βερολίνο ασχολήθηκε με το ζήτημα αυτό και κατέληξε σε άκρως ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Genug Kraftwerke, um sofort in der Lage zu sein, 10 Atomkraftwerke abzuschalten. Einfach weil genug Reserve im System ist. Wir könnten weitere 4 Kernkraftwerke abschalten, indem wir zum einen einfach darauf warten, dass die sowieso in Bau befindlichen Kraftwerke, die jetzt zurzeit schon im Bau sind, in Betrieb kommen. Την ώρα που άλλες χώρες επιμένουν, όπως η Γαλλία, ή επιστρέφουν, όπως οι Σκανδιναβικές, στην πυρηνική ενέργεια και μετά την τραγωδία της Φουκουσίμα, η έκθεση του Γερμανικού Eco-Institut διαπιστώνει ότι και μεσομακροπρόθεσμα η Γερμανία μπορεί να κλείσει τα πυρηνικά της εργοστάσια. Wir planen ja einen großen Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland. Dazu gehört auch Biomasse, dazu gehören aber auch dezentrale kleine Anlagen. Nicht nur erneuerbare, sondern auch Gaskraftwerke. Wir könnten aber auch einfach, wie das Spanien gemacht hat, 5 große GUD-Blöcke bauen, große Gaskraftwerke installieren. Also das ist sozusagen ein Zubau, der im Zeitraum zwischen 2013 und 2020 ohne Probleme realisierbar ist, sodass wir sagen, damit können wir vor 2020 das letzte Kernkraftwerk problemlos ausschalten. Η τραγωδία της Φουκουσίμα είναι τελικά ορόσημο για τη χάραξη της πολιτικής της γερμανικής κυβέρνησης. Επανήλθε στις ανανεώσιμες πηγές, αλλά με το βλέμμα στραμμένο στις κάλπες. Τα ενεργειακά αποδεικνύονται μοιραία για την καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ. Το περασμένο φθινόπωρο, μαζί με τον κυβερνητικό της εταίρο τους Φιλελεύθερους, περνούσε νόμο για την παράταση της λειτουργίας των γερμανικών πυρηνικών εργοστασίων. 6 μήνες αργότερα και μετά την τραγωδία στην Ιαπωνία, επιχειρηματολογεί για τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Οι ψηφοφόροι όμως δεν την πιστεύουν, όπως έδειξε και το αποτέλεσμα στις εκλογές της Βάδης Βυρτεμβέργης. Ένα αποτέλεσμα που είναι τεράστιο πλήγμα για την αξιοπιστία της ίδιας της καγκελαρίου Μέρκελ. Η Γερμανία είχε μπει δυναμικά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η απόφαση της κυβέρνησης Σοσιαλδημοκρατών Πρασίνων να παραιτηθεί η χώρα από την πυρηνική ενέργεια είχε δώσει τεράστια όθηση στην έρευνα για τις ανανεώσιμες πηγές. Ja, inzwischen erzeugt Deutschland ungefähr 17% seines Stroms erneuerbar und das ist tatsächlich die Zukunft, weil wir dann ohne radioaktive Abfälle, ohne solche schrecklichen Störfallrisiken, wie jetzt sich in Japan eben gezeigt hat, auskommen können ohne fossile Energieversorgung, die wir nicht mehr wollen, weil der Klimaschutz das verbietet. Und wir können uns tatsächlich erneuerbar versorgen. Και έτσι δεν καλύπτεται μόνο η ενεργειακή επάρκεια της χώρας, αλλά επιτυγχάνεται και ο στόχος για την προστασία του κλίματος.
και από τη Γερμανία να πάμε στην Γαλλία. Η Γαλλία την ελευθερότησή της την έχει κατά 80% από την πυρηνική της ενέργεια, από τους πυρηνικούς αντιδραστήρες. Έχει 57% στη Γαλλία. Ας δούμε το ρεπορτάζ του Χάρη Ξενάριου που μας εξηγεί γιατί αγαπούν οι Γάλλοι την πυρηνική τους ενέργεια.